πέρασα 13 χρόνια της ζωής μου παρέα με ένα σκύλο, τη Μόλι. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο σκύλος δεν εκπαιδεύεται τους ανθρώπους, αλλά ο σκύλος εκπαιδεύει τον άνθρωπο. Του δείχνει πράγματα, του μαθαίνει και του εξηγεί στην καθημερινή του ζωή τις ανάγκες του. Είναι στο χέρι σου να είσαι δίπλα, να τα ακούσεις και να του τα δώσεις. Ό,τι χρειάζεται για να ζει καλύτερα. Κάποια πράγματα στη φύση δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Το ότι έχοντας ένα σκύλο 13 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα χωριστείτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι μέσα στη φύση. Και απλά όταν το αποδέχεσαι, πρέπει να κάνεις κάτι για να το διορθώσεις. Πιστεύω ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Υιοθέτησα ένα σκυλάκι, πρώτα απ' όλα για να δώσει ζωή και ενέργεια στο ήδη μεγάλο σκυλί που έχω, τη Μόλι. Και δεύτερον, ίσως για μένα ψυχολογικά, να καλύψει ένα τεράστιο κενό. Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 9 το βράδυ, Κυριάννα Μαρία Ζαφυριάδου προσκόμισε στο κτηνιατρίο με ένα κουταβάκι 2 μηνών. Μου έφερε ένα κουταβάκι το οποίο ήταν κακοποιημένο από ανθρώπινα χέρια. Την τσίχλα τη βρήκε η αδερφή μου στις 26 Αυγούστου κάτω από το σπίτι της, κάτω από ένα αυτοκίνητο. Ήταν σε κατάσταση τραγική. Στην αρχή νόμισα ότι είναι τροχαίο. Αργότερα όταν την πήγα στο γιατρό, συνειδητοποιήσαμε μαζί με τον γιατρό την έκταση της κατάστασης, ότι δεν ήταν απλά ένα πόδι σπασμένο, ήταν ένα πόδι κομμένο, ένα αυτί κομμένο και το ζώο έχει πάρα πολλές μαχαιριές. Είχε κομμένο το αριστερό πρόσθετο άκρο, ακροτηριασμένο αυτάκι, μια μεγάλη τομή στο στέρνο, μια μεγάλη τομή στη κοιλιά και διάφορες τομές στο αριστερό πίσω άκρο. Το πρώτο βράδυ έγινε σταθεροποίηση της κατάστασης του ζώου λόγω του ότι είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και πονούσε υπερβολικά πολύ και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Την επόμενη μέρα έγινε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αφαιρέσαμε το κομμάτι οστού το οποίο είχε μολυνθεί, κάναμε νεαροποίηση και συραφή των τραυμάτων και περάσαμε στη διαδικασία ανάρρωσης. Η ανάρρωση διέρχησε ένα μήνα. Σε αυτό το δύσκολο χειρουργείο με βοήθησε ο θείος μου, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός ανθρώπων. Ονομάζομαι Χουσέιν Ολουτιμούρ, είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός. Επισκέφτηκα ένα πρωινό το Αυγούστου τον ανιψιό μου κτηνίατρο κύριο Ιμπίσογλου Κοράι στο ιατρείο του και αντιλήφθηκα ότι έχει ένα άκρος επίγον περιστατικό, ένα κουταβάκι περίπου 2 μηνών το οποίο ήταν ακροτηριασμένο και κομμένο σε διάφορα σημεία του σώματός του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αν και η ειδικότητά μου είναι οι άνθρωποι, ετοιμαστήκαμε για χειρουργείο για να τον βοηθήσω για να διαπερώσουμε το περιστατικό. Η τσίχλα βρέθηκε μπροστά μου μέσω ενός post στο ίντερνετ που έδειχνε την κακοποίηση ενός μικρού κουταβιού από ανθρώπους, από ανθρώπινο χέρι. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα στη σελίδα την επόμενη μέρα από την ανάρτηση. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να έρθει να τη δει. Και πράγματι, την επόμενη μέρα ήταν εδώ, τον είδα από κοντά, γνωριστήκαμε. Έτσι αποφασίσαμε ότι εννοείται ότι ο ανάδοχος, η οικογένειά της ήταν ο Γιώργος. Ήταν κατηγορηματικός, δεν ήθελε να μαθευτεί για την υιοθεσία της τσίχλας από την αρχή. Ήρθε εδώ, αποφάσισε να καλύψει όλα τα έξοδά της. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν, τα οποία ήταν αρκετά να χαριστούν στα υπόλοιπα σκυλιά μας. Και ήθελε απλά να κάνει την ανακοίνωση της υιοθεσίας στη τσίχλα όταν η τσίχλα θα ήταν ασφαλής και απόλυτα πλέον υγιής. Μαζί με την τσίχλα και τη Μόλι περάσαμε 3 μήνες μια μεγάλη περιπέτεια. Το αντιμετωπίσαμε και το βγάλαμε εις πέρας. Η τσίχλα πλέον είναι ένα υγιές σκυλί. Ζούμε οι 3 μας παρέα και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ γλυκιά συμμορία. Η τσίχλα μου εκμυστηρεύτηκε ότι θέλει πάρα πολύ να ανταποδώσει το καλό που της έκαναν οι άνθρωποι που τη σώσανε. Πρέπει να διορθώσω το καταφύγιο που υπάρχει στην Ξάνθη. Πρέπει να κάνω κάτι καλό για τους φίλους μου
που δεν έχουν βρει σπίτι και για τους ανθρώπους που είναι όλη μέρα εκεί, που κάνουν θυσίες, που είναι πραγματικά ήρωες και αφιερώνουν όλη τους τη ζωή για να προστατεύουν αδέσποτα σκυλιά. Βάλαμε έναν στόχο και θα έπρεπε να το εκπληρώσουμε. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, γι' αυτό θα χρειαζόμασταν επιγόντως ενισχύσεις. Οι καλύτεροι για να μας βοηθήσουν σε αυτό το project είναι δύο παιδικοί μου φίλοι. Πρώτος, ο Νίκος, που έχει κατάστημα με υλικά οικοδομών και κάθε φορά που συναντιόμασταν στην πόλη μου έλεγε: Γιώργο, όπου με χρειαστείς να σε βοηθήσω να κάνουμε κάτι καλό, εγώ θα είμαι εδώ. Αποφάσισα λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα να μας βοηθήσει. Δεύτερος, ο Χρήστος, αρχιμάστορας με μεγάλο συνεργείο κατασκευών που το συνδέει μία φιλία χρόνων με τον Νίκο. Στο άκουσμα του project αποφάσισε να βοηθήσει με κάθε τρόπο. Αυτό που έμενε ήταν να τους ενημερώσω για αυτά που είχα δει στο καταφύγιο και το τι ακριβώς θα χρειαζόμασταν. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω την έρευνα που έκανα, τι έχω διαπιστώσει. Έχουμε και λέμε λεπτομέρειες. Έχουμε ένα μακρόστενο κτήμα κοντά στο ένα στρέμμα, στον περίπου. Απ' τη μέση και πιο κάτω είναι ελιές, δηλαδή υπάρχει μια σκιά. Στην αρχή, στην είσοδο, ένα μικρό σκέπαστρο και κάποια κοντέινερ διάσπαρτα, τύπου ψυγεία, μεγάλα αποφορτηγά, τα οποία τα έχουν δώσει εθελοντές, τα έχουν προσφέρει στο καταφύγιο. Αυτό που θα χρειαστούμε, και είναι το πιο σημαντικό, είναι το εξής. Θέλουμε το κάθε σκυλάκι να έχει σπίτι. Αυτό σημαίνει 120 σκυλάκια, 120 σπιτάκια. Θέλω να μου πεις, Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και πώς είναι εφικτό και τι θα χρειαστούμε υλικά. Δες τώρα, για 120 σπιτάκια, πιστεύω το κυριότερο και το πιο βασικό υλικό το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε και εύκολα είναι το ξύλο. Ωραία. Και μπορούμε να το επεξεργαστούμε εύκολα. Και θα είναι ομοιόμορφο, πιστεύω, με το περιβάλλον. Γιατί εκτός από τα σπιτάκια, μπορεί να διαμορφώσουμε με το ξύλο γενικότερα το χώρο. Γιατί μου λες τώρα, είναι ένα στρέμμα. Οπότε θα κάνουμε και άλλες εργασίες στο χώρο. Είναι φιλικό, πιστεύω, προς το περιβάλλον. Και πιο κοντά στα σκυλιά από τον άνθρωπο. Μπράβο. Αύριο μεθαύριο, αν κάπου βρεθούν κάποιες ατέλειες ή με την πάροδο του χρόνου. Ζημιές από τα ίδια τα σκυλιά. Μπορούν και από εκεί οι εθελοντές να το διορθώνουν πιο, ναι. Πιο εύκολα. Κόβεται πιο εύκολα, βιδώνεται πιο εύκολα. Μπράβο. Οπότε και πιστεύω αν κάνουν κάποιες ζημιές. Είναι το κατάλληλο. Ωραία. Χριστό, επειδή είσαι ο μηχανικός και θα αναλάβεις όλη την κατασκευή του έργου. Πώς είναι εφικτό να γίνουν 120 σπίτια, δηλαδή πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα με ξύλο? Θέλουμε σίγουρα να φτιαχτούν αυτά τα σπιτάκια, θα εγκρεσούμε πολύ παλέτα. Παλέτα εννοείς για να το έχουμε βάση κάτω. Θα εγκρεσεί πάρα πολύ καδρόνι, πάρα πολύ πέτσωμα. Το περίβλημα στην ουσία αυτό. Το κέλυφος του σπιτιού απ' έξω. Επίσης, επειδή το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα πρέπει να γίνουν τα πιο πολλά εδώ σε εμάς. Ο μεγαλύτερος όγκος εδώ και να μείνουν κάποια κομμάτια για να γίνουν εκεί για τα ευαίσθητα σκυλάκια. Αυτό που λέει ο Χρήστος σίγουρα, γιατί θα πρέπει να το επεξεργαστούμε το ξύλο. Σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο σίγουρα. Να φτιάξει ένα και πάνω σε αυτό να βαστούν τα υπόλοιπα. Μπράβο. Και να μείνουν κάποια για τα σκυλάκια που είναι ανάπηρα, που έχουν λειψά πόδια, γέρικα κτλ. Ωραία. Θέλετε να κάτσουμε παρέα εδώ πέρα και να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα? Τέλεια. Για να δούμε τι γίνεται. Έλατε να βολευτούμε λίγο εδώ. Κατάλαβα ακριβώς τι χρειάζεστε. Καταλάβατε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Είστε έτοιμοι? Πάμε. 3, 2, 1, 2!
Δίχως να χάνουμε καιρό, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις εγκαταστάσεις του Νίκου για να κερδίσουμε χρόνο από τις εργασίες στη Φιλοζωική. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα σπιτάκια στη Θεσσαλονίκη με στόχο να τα μεταφέρουμε με φορτηγά στην Ξάνθη. Όσο εμείς τα δουλεύαμε, είχαμε ήδη ενημερώσει τους εθελοντές στο καταφύγιο να μεταφέρουν το μεγαλύτερο όγκο σκυλιών σε σπίτια για κάποιες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε την άνεση να μπορέσουμε να εργαστούμε. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο αριθμός των σκυλιών είναι τεράστιος και οι εθελοντές είναι λίγοι αυτοί που βοηθάνε τη Φιλοζωική. Έτσι λοιπόν, από εδώ και στο εξής, κάθε ημέρα θα είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Το ταξίδι μας μόλις είχε ξεκινήσει με την καλύτερη διάθεση και με μια απέραντη προθυμία από όλους να βοηθήσουν. Με το που φτάσαμε στο καταφύγιο, άρχισαμε να ξεφορτώνουμε δίχως να χάσουμε λεπτό. Βλέπετε, ο ήλιος άρχισε να πέφτει και το οικόπεδο δεν έχει ρεύμα, θα χάναμε το φως. Οπότε ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ξεκινήσαμε για ένα τριώρο, αλλά μας πήρε λίγο παραπάνω γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στο δρόμο. Ήμασταν πολύ φορτωμένοι και ήρθαμε περίπου στις 4-4,5 ώρες. Η σημερινή ώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, φορτώσαμε τα φορτηγά, μεγάλος όγκος του φορτίου. Μετά από 5 ώρες, μια διαδρομή που θα έπρεπε κανονικά να την κάνουμε 2-3 ώρες, φτάσαμε στο καταφύγιο μπροστά, άρχισαμε να ξεφορτώνουμε, βοήθησαν οι άνθρωποι, άρχισαν τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε να σηκώσουμε τα βαγόνια και τα κοντέινερ για να τα μεταφέρουμε και να τα αλλάξουμε θέσεις. Το ένα από αυτά ήταν πάρα πολύ βαρύ, σιδερένιο και σάπιο. Αναγκαστικά θα μείνει εκεί που είναι, θα βαφτεί και θα ανακαινιστεί. Προβλήματα σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά για αυτόν τον λόγο θα αλλάξουμε και εμείς τα πλάνα μας, θα αυτοσχεδιάσουμε και θα δημιουργήσουμε. Καλημέρα παιδιά, είστε έτοιμοι για εργασία? Εμείς μόλις ξεκινήσαμε. Λίγες λιχουδιές και βούρια δουλειά. Όποια να κοιτάξω διακρίνουν να βοηθάνε. Εθελοντές, μάστορες, άνθρωποι από κάθε γωνία της πόλης περνάνε στο για λίγο να βάλουν ένα χεράκι στις εργασίες.
Φτιάχνουμε μια τουαλέτα εδώ, να έχουν οι άνθρωποι τουαλέτα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Είμαστε 2-3 βασικοί μεθελοντές και ανάλογα με τις ανάγκες έρχονται να μας βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι, όπως τώρα με τις εργασίες, περίπου άλλα 10 άτομα. Η Ναταλία είναι η ψυχή του κτήματος. Είναι αυτή που στηρίζει τα πάντα. Είναι εδώ πέρα χρόνια πολλά. Βρέξει, χιονίσει, Χριστούγεννα, Πάσχα, με κακοκαιρία. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχαμε. Η Γεωργία είναι φίλη μας, η οποία σε δύσκολες στιγμές πάντα είναι εκεί. Με φιλοξενίες κουταβιών, τώρα με τις εργασίες και όταν τη χρειαστούμε ξέρουμε ότι θα πάρουμε τηλέφωνο και η Γεωργία θα είναι εδώ. Η δική μου εθελοντική εργασία είναι όποτε θα χρειαστεί για μια φιλοξενία ή κάποιες εθελοντικές εργασίες που γίνονται εδώ αραιά και πού, όπως σήμερα που κάνουμε κάτι πολύ ξεχωριστό νομίζω για το κτήμα. Όσο περνάνε οι ημέρες, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό που ξεκινήσαμε. Το κτήμα είναι τεράστιο και οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε, μόνο εύκολες δεν μπορείς να τις πεις. Ευτυχώς κάθε μέρα τα κορίτσια από τη φιλοζωική είναι εκεί. Είναι δίπλα μας και βοηθάνε με κάθε τρόπο για να τα καταφέρουμε. Τα παιδιά από το συνεργείο και όσοι έχουμε έρθει από Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε πλέον ότι σε αυτό το μέρος κάποιοι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους. Το έχουν καταλάβει μέσα τους και κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Μαμά μου είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός, πολύ μεθοδικός, αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Αυτό που κάνει, το κάνει με την ψυχή της. Αν είχε λίγη περισσότερη βοήθεια, πιστεύω ότι θα έκανε πολύ πιο λαμπρά πράγματα. Ήταν σχεδιάστρια, δούλευε στη Βένους Βικτόρια, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει δει πολλά πράγματα και κατέληξε να ασχολείται με τα ζώα. Όταν αντιληφθήκαμε ότι παράτησε την ζωή της, την οικογένειά της, τη δουλειά της για να ασχολείται με τα ζώα, γενικά προσπαθούσαμε να είμαστε ψύχρεμοι. Υπήρχαν φορές που την κατακρίναμε και εμείς οι ίδιοι, που της είπαμε να μην ασχοληθεί άλλο, αλλά το συνηθίσαμε πλέον. Βλέπουμε ότι κάνει κάτι πάρα πολύ καλό για τα ζώα, δίνει ψυχή και τη στηρίζουμε γιατί έτσι κάνουν οι οικογένειες. Πρώτη, δεύτερη μέρα είναι τεράστια, θεωρώ. Είναι απίστευτο. Είναι ένα όνειρο που έγινε επιτέλους πραγματικότητα.
πω για κάτι άλλο. Μπήκες με λάσπη, θες να αλλάξεις καλότσες. Δημιούργησε ένα χώρο. Χάσεις καλότσες, φοράς τα παπούτσια σου, βγαίνεις κανονικά. Μπαίνεις, έχεις εδώ πέρα το χώρο σου, φοράς τις καλότσες, βγαίνεις μέσα στα σκυλιά. Λούζεις τα σκυλιά εδώ, έχεις χώρο αποθήκευση. Δεν φίλε, μέχρι και 3-4 σκυλιά μπορούν να μέχρι να στεγνώσουν να φύγουν. Τα παίρνεις, τα πηγαίνεις θέση του. Σκυλίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όταν είχα πάει στο Σύλλογο Υποειδών στην Αθήνα, είχαν δημιουργήσει οι άνθρωποι ένα τύπου καφενείο. Όποιος ερχόταν με τα παιδάκια του ή οτιδήποτε σχολεία, επίσκεψη κτλ. Καθόντουσαν, πήραν ένα καφέ, είχαν να κάτσουν να αράξουν, να τα πούνε, βγαίνανε, βλέπαν τα αλογάκια, τα μουλαράκια. Ήταν πολύ ωραία φάση. Αυτό το πράγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι το ιδανικό. Το σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει τα ζώα να περιοριστούν το καθένα στην ουσία στο τμήμα του, να μην φεύγουν, να μην είναι ανεξέλεγκτα. Για να μπορέσει να διατηρείται καθαρό και να είναι επισκέψιμο. Διάλειμμα για φαγητό, νερό και λίγο χρόνο για παιχνίδι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας για να ξαποστάσουμε για λίγο. Έτσι παίρνουμε δύναμη και προχωράμε. Ενεργοποιήθηκε αρκετά. Ήρθαν, πήρα σκυλάκια εθελοντικά. Εθελοντές που δεν είναι πάντα εδώ, αλλά μόνο σε καταστάσεις ανάγκης ήρθανε. Οι καφετέρειες και εστιατόρια επιχειρήσεις Ξάνθης βοηθήσαν με φαγητό και νερό και καφέδες και τα πάντα. Ο Δήμος Βιστονίδας βοήθησε πάρα πολύ. Με εργασίες, με σκουπίδια, με χιλιαδιό. Και ο γείτονας που μας έδωσε ρεύμα. Δηλαδή όλοι σταθήκανε. Άλλη μία ημέρα ξεκίνησε και είμαστε όλοι εδώ. Δεν λείπει κανείς. Ο καθένας στο πόστο του. Συνεργεία, εθελοντές και φυσικά οι μικροί μας τετράποδοι. Αρχίζουμε να μπαίνουμε στην τελική ευθεία και να παίρνει μορφή το πλάνο μας. Παραπάνω γιατί πηδάνε.
Εδώ το ένα μαλώνει ο κάτω μαχαλά με τον άλλο μαχαλά, γιατί καπνίζει και έχουμε θέματα. Ωραία, τους κρύβουμε. Που είσαι. Όλες αυτές τις μέρες μου γεννήθηκαν ερωτήματα και απορίες που έπρεπε να τις βάλω σε μία σειρά. Και πιστέψτε με, ακόμα και τώρα, οι ερωτήσεις αυτές ταλαντεύονται μέσα στο κεφάλι μου. Δεν έχω πάρει ακόμα τις απαντήσεις που θέλω. Υπάρχουν φορές που προσπαθώ να σκεφτώ λίγο πιο ουδέτερα όλη την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα με τα σκυλιά και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσω κάποια πράγματα. Απ' τη μία σκέφτομαι ότι είναι ωραίο το να κρατάς εγκλωβισμένα κάποια σκυλιά στα κλουβιά. Δηλαδή το βλέπεις και λες, εντάξει, δεν είναι ωραία εικόνα, γιατί να κρατάς ένα σκυλί και να το έχεις σε ένα καταφύγιο, να είναι περιφραγμένο από σύρματα. Και σε μια δεύτερη σκέψη, βλέποντας το πώς λειτουργεί η κοινωνία στη χώρα μας, βλέποντας όλες αυτές τις κακοποιήσεις και το πόσο άρρωστοι οι άνθρωποι υπάρχουν ώστε να βλέπουν ένα σκύλο ή μια γάτα και να συμπεριφέρονται τόσο άσχημα απέναντι σε αυτό το ζώο, αντιλαμβάνεσαι και λες ότι ναι, τελικά όσο υπάρχουν αδέσποτα έξω, και όσο θα υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι και να τα κακοποιούν, είναι καλύτερα να τα προσφέρεις μία στέγη, τροφή και σίγουρα προστατεύεις αυτά τα ζώα από κάποιους πολύ κακούς και επικίνδυνους ανθρώπους.
Άννα Μαρία, είσαι έτοιμη να σου παραδώσουμε το έργο. Ξεκινάμε την τσίχλα. Πάρε πρώτα την τσίχλα. Έχει 10 κιλά, δεν γίνεται. Είμαστε έτοιμοι να σου δείξουμε τι κατασκευές έχουμε κάνει, τι έχουμε επιμεληθεί. Ο Χρήστος στα κατασκευαστικά, ο Νίκος στα υλικά, τσίχλα αρχιτέκτων και διακοσμητής, η Μόλι έπαιζε με τα μπαλάκια. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Πάμε. Αυτό εδώ ήταν το ψυγείο το άσπρο, που δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχατε μαζεμένα εκεί πέρα. Το ντύσαμε, το αλλάξαμε, κάναμε μία βάση, Χρήστο. Σιδερένια βάση έγινε και βάλαμε το κοντέινερ από πάνω. Βάλαμε όλο το ψυγείο από πάνω και εδώ είναι πλέον ο αποθηκευτικός χώρος, το pet shop που λένε. Λουριά, τροφές, μπορείς να μπεις μέσα να το δεις, συμμαζεμένα όλα. Τα πάντα σε τροφή, φαγητό, λουριά, στόλισμα είναι εδώ. Συνεχίζουμε. Στο πίσω μέρος από αυτό το ψυγείο, κοντέινερ, τι ακριβώς ήταν αποθηκευτικός χώρος, δημιουργήσαμε αυτό που θέλατε όλα αυτά τα χρόνια. Μία τουαλέτα. Πρώτη φορά στη ζωή μου θα παρουσιάσω τόσο καλά μία τουαλέτα. Κυρίες και κύριοι, η τουαλέτα σας. Δεν έχει χαρεί κανείς πιο πολύ για μία τουαλέτα. Νίκο, τι φέραμε εδώ. Βάλαμε τα είδη υγιεινής, νηπτήρα, κολόνα, το καθρεφτάκι τους. Είστε αυτό. Τη λεκάνη τους, τα πλακάκια. Χρήστο, είναι μονωμένο, βλέπω μπογιά. Είναι full μόνωση και μέσα και απ' έξω. Κάναμε σίγουρα κατασκευή, βάλαμε καινούρια πλακάκια. Το βάψαμε μέσα, είναι φωσκοβαμένο και είναι έτοιμο. Νερά, αποχέτευση, τα πάντα. Τα πάντα. Πάμε, συνεχίζουμε. Χρήστο, Νίκο, ξέρετε πόσες γυναίκες σας ευχαριστούν γι' αυτό. Πόσες. Πολλές. Πάμε, πάμε. Πάμε. Συνεχίζουμε. Εδώ, το εκκλησάκι σας, το βάψαμε, το συμμαζέψαμε, μπήκε στη θέση του και προχωράμε. Το μονοπατάκι, όταν βρέχει και έχει λάσπες, μπορεί να πατάτε εδώ πάνω. Να γράψουμε τα ονόματά σας, όπως τη λεωφόρο της και να τα πατάμε. Άστε να κάνω την τσίχλα. Άιντε. Μόλι, έλα μέσα. Και εδώ αριστερά έχουμε το σημαντικό. Σας δημιουργήσαμε ένα μεγάλο μπάνιο για να λούζετε τα σκυλιά. Μία μπανιέρα σκύλων. Την επιμελήθηκε ο κύριος Νίκος με τα υλικά. Πώς τα είπαμε τα υλικά ακριβώς, τι χρησιμοποιήσαμε? Κάναμε μία τσιμεντοσανίδα και από πάνω ντύσαμε μία πατητή, τσιμεντοκονία. Βάλαμε κάτω ένα εποξιδικό δάπεδο δύο στατικών για να μπορεί να είναι αδιάβροχο για να πλένετε και να καθαρίζετε τα ζωάκια σας. Και από πάνω λουστράραμε με ένα βερνίκι εποξιδικό. Τέλεια. Μπορείς να μπεις, να το τσεκάρεις άμα θέλεις. Σπα! Δίπλα ακριβώς από την τουζιέρα, ο χώρος αριστερά. Έλα τσίχλα, έλα να δεις, έλα. Έλα, έλα, τι έχει κάνει, έλα. Εδώ θα λούζες, έλα. Εδώ είναι η πισίνα. Δίπλα αριστερά, αφού τα λούσετε, μπορείτε να τα στεγνώνετε. Έχουμε αφήσει πάνω για να μπορείτε να τα δένετε με το λουρί, τις σωλήνες, ή να τα δένετε στα σύρματα, στο ακάγγελα εκεί πέρα, σκολώνες. Οπότε εδώ τα λούζετε, εδώ τα στεγνώνετε και φεύγουν. Από εδώ μπαίνουν, από εδώ βγαίνουν. Έλα, σε κάνω μπάνιο. Στα δεξιά μας έχουμε κάνει μία εξέδρα. Αυτή την εξέδρα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τους εξής λόγους. Για παράδειγμα, θα έρθει ένα σχολείο, θα ζητήσετε από τους καθηγητές στα δημοτικά, στα γυμνάσια, να φέρουν παιδιά να επισκεφθούν τη φιλοζωική, να δουν τα σκυλάκια. Μπορεί ο καθηγητής να ανέβει να μιλάει στα παιδιά. Μπορεί να φωτογραφίζετε εκεί πάνω τα σκυλιά που είναι για υιοθεσία. Μπορεί να ετοιμάζετε ένα κλουβί με ένα σκυλάκι που είναι να φύγει για υιοθεσία πάνω σε αυτό το χώρο. Μπορείτε να κατεβάζετε πράγματα, είτε τροφές, οτιδήποτε, να συγκεντρώνετε σε αυτό το χώρο, να μην βρέχονται, να μην υπάρχει να μαζεύετε νερό. Οπότε από εδώ τα μοιράζετε. Είναι μια εξέδρα που χρειάζεται γενικότερα να την έχετε. Και αν θέλετε αύριο μεθαύριο να εκπαιδεύσετε κανένα σκυλάκι να δημιουργήσετε ένα τέτοιο χώρο, μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει. Τα πρώτα πάρα βήματα. Πολύ ωραία ιδέα. Τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εδώ φτιάξαμε ένα χώρο που είναι καθαρά για τα κορίτσια, για τους εθελοντές, τα αγόρια. Όσοι έρχονται και δουλεύουν, μπορούν να έχουν πλέον ένα χώρο να παίρνουν τις γαλότσες από εδώ πέρα, να τις αποθηκεύουν, να πλένονται λάστιχο, νερό. Χρήστο, το υλικό που χρησιμοποιήσαμε. Γιώργο, χρησιμοποιήσαμε ένα υλικό αδιάβροχο για να μην κρατάει νερά η πλάκα εδώ και να φεύγουν να γλιστάνε νερά προς τα έξω. Ωραία. Οπότε έρχονται, έχει λάσπες έξω, μπαίνουν, αφήνουν τις γαλότσες, καθαρίζονται, παίρνουν τα παπούτσια τους κανονικά, βγαίνουν έξω, μπορούν να πατήσουν να μιλερώσουν. Το σπιτάκι σας.
Βάλαμε φράχτη, καινούριο. Έφερε ο Νίκος τραπέζια, καρέκλες. Ο Χρήστος επιμελήθηκε, βάφτηκε. Λουστράραμε το πάτωμα, ένα ειδικό λαδάκι για να συντηρήσουμε τα ξύλα. Καινούριο πάτωμα μέσα. Καναπέδες, τραπέζια και καινούργια κουζίνα. Κρεβάτι. Κρεβάτι για να μπορείτε να κοιμάστε τα μεσημέρια, είτε και τα βράδια, αν έχει καλοκαίρι και δεν έχει τόσο κρύο όπως τώρα. Το βαγονάκι σας. Είχαμε ένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ βαρύ και προφανώς είναι και πολύ παλιό από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είχαμε ένα μεγάλο θέμα με τον κερανό. Σπάγανε οι μάντες, δεν μπορούσαμε να το μεταφέρουμε. Αλλά σκεφτήκαμε κάτι άλλο. Το ευθυγραμμίσαμε, το ισορροπήσαμε σωστά. Το βάψαμε. Είναι όλα πλέον κάπως έτσι. Φαρμακείο, νοσοκομείο. Είναι τέλειο. Όλα τα φάρμακα στο ψυγείο. Τα ιατρικά. Μπες μέσα μου να κάνουμε εμβόλιο. Είναι τέλειο. Πίνακες για να γράφετε και τα φάρμακα. Απίστευτο. Νεροχύτες. Ξυμωματάρια. Αν ανοίξει το ψυγείο είναι όλα τα φάρμακα μέσα. Βάφτηκε, μονώθηκε. Δεν το πιστεύω. Ήδη αυτό λαμπίτσα. Ήταν σάπιο. Αυτό ήταν σάπιο. Να πω ότι λες ψέματα, δεν μπορώ. Τι να σας πω. Τίποτα. Πάμε, συνεχίζουμε. Έλα, Μόλι. Παρακαλώ. Περάστε. Το αφεντικό που είναι. Τσίχλα. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα να κάνεις την επίβλεψη. Μπες μέσα. Κρατήσαμε κάποια από τα αποθηκάκια που είχες, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Απλά ο Χρήστος επιμελήθηκε, τα έβαψε, δημιούργησε κάποιους φράκτες και μπορείτε μέσα να αποθηκεύετε τα box που φεύγουν για υιοθεσία τα ζώα. Και δίπλα ακριβώς, στο κάθε τμήμα, έχουμε τοποθετήσει τα σκυλόσπιτα που κατασκευάσαμε και τα φέραμε στη Θεσσαλονίκη. Ξύλινα, έτοιμα. Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε για τα σπιτάκια είναι ξύλο. Είναι ένα συγκεκριμένο όμως ξύλο. Οι μάστορες το λένε πέτσομα. Εγώ μια ζωή με το που το λέγανε πέτσομα, αλλά τι πέτσομα του έλεγα. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν στις οροφές, στα σκέπαστρα, στις σκεπές και μπαίνουν από πάνω τα κεραμίδια μετά κτλ. Το οποίο όσο περνάει ο καιρός έρχεται και σκληραίνει και γίνεται πιο αθεκτικό. Πιο αθεκτικό προς το καιρό. Τα είπα καλά. Τέλεια. Άψογα. Τέλεια. Λοιπόν, σε κάθε σπιτάκι από πάνω έχει δημιουργηθεί ένας αποθηκευτικός χώρος. Έτσι ώστε οι εθελοντές να παίρνουν απ' έξω από την αποθήκη τα τρόφιμα, τα σακιά, να έρχονται να τα τοποθετούν σε κάθε σπιτάκι, να υπάρχει τροφή για κάθε σκυλί, να μην χρειάζεται να τα κουβαλάνε κάθε μέρα διαφορετικά. Έχει πάρα πολύ χώρο. Μπορείτε να αποθηκεύετε την τροφή, κάποιες κουβέρτες, οτιδήποτε. Είναι στεγανοποιημένο. Δεν περνάει νερό. Είναι απίστευτα πρακτικό. Βάψαμε, κατασκευάσαμε, στεγανοποιήσαμε, αδιαβροχοποιήσαμε, ρίξαμε χαλίκια, προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τη λάσπη, βάλαμε λουλούδια. Αισθητική και πρακτική. Κάθε τμήμα που έχεις, 120 σκυλιά, έχει λειτουργήσει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ένα αποθηκάκι για τα box, δίπλα σπίτια, περιφράξαμε. Σωστά οι περιφράξεις τα πάντα, τα διορθώσαμε όσο μπορούσαμε. Οι διαδρόμοι και κάθε ένα αυτόνομα. Αυτά ήταν, Ανά Μαρία. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τα σκυλιά που θα μείνουν στα σπιτάκια τους. Ναι! Πάμε, πάμε, πάμε! Έτοιμοι. Πάμε, πάμε όλοι! Πάμε να φέρουμε τα σκυλιά! Κορίτσια, είστε έτοιμες! Ναι! 3, 2, 1, πάμε! Εβδομάδα που ήμασταν εδώ, στείλαμε πάνω στην οικογένειά μας φωτογραφίες και βίντεο. Και μόλις είδαν αυτή την κοπελιά,
Την ερωτευτήκανε. Έχει σπίτι. Μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για να κλάψω. Θα μας την δώσετε. Θα την κάνετε μέλος της οικογένειας. Αν μας την δώσετε, θα την κάνουμε, ναι. Θα της βάλω το φουλάρι της τότε. Εμένα. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Απλά επιλέγει τον δρόμο του. Αυτόν τον εκφράζει. Χαράζει την πορεία του και συνεχίζει. Μέχρι να εκπληρώσει το στόχο. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κάτι κακό, θα υπάρχουν και αυτοί που θα το διορθώνουν. Δεν ξέρω αν πότε καταφέρουμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε προσπαθήσει. Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πιστεύω ότι κάναμε κάτι πολύ όμορφο και για μας προσωπικά και για τα σκυλάκια. Νιώθω υπέροχα. Πιστεύω ότι κάναμε κάτι πάρα πολύ καλό εδώ πέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε. Ελπίζω τα σκυλάκια να είναι πολύ ευτυχισμένα από εδώ και πέρα, σε αυτό το χώρο. Έτσι λοιπόν, η μικρή Σκάι, που βρέθηκε παρατημένη, έγινε μέλος της οικογένειας του Νίκου και η Τσίχλα τελικά ανταπέδωσε το καλό που της έκαναν. Ξέρετε, τα σκυλιά δεν γνωρίζουν τι είναι μίσος. Τρέφουν από τη φύση τους μια ανιδιοτελή αγάπη προς τον άνθρωπο που δεν τους επιτρέπει να νιώσουν κάτι διαφορετικό εκτός από ευγνωμοσύνη. Όπως είπα και στην αρχή, τα σκυλιά σου μιλάνε, σου δείχνουν τον δρόμο, αρκεί να είσαι εκεί να τα ακούσεις. Είναι μια σκόνη η οποία σταματάει αιμορραγίες. Άρα πήγε σε γιατρό. Ναι, κάτι κάνανε εδώ, κάτι σου κάνανε εδώ. Κάτι βρωμάει άσχημα, κάτι βρωμάει.